Nomad for Fashion. Είμαι η Κατερίνα Βλάχου και μάλιστα θα μιλήσουμε για fashion trends. Από τα πιο εντυπωσιακά catwalk μέχρι τα πιο ανατρεπτικά street styles. Συγκεκριμένα θα αναλύσουμε celebrity outfits και έχουμε και το fashion music icon της εβδομάδας, το οποίο θα σας το αποκαλύψω αργότερα γιατί σας το κρατάω για έκπληξη, είναι δικιά μου αγαπημένη. Πριν ξεκινήσουμε όμως να σας πω το σημερινό fashion trend, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ συναρπαστικό. Καθώς τα Adidas Originals παρουσιάζουν το Stan Smith Forever, η Adidas αφιερώνει ένα από τα πιο εμβληματικά sneaker της στην προσπάθεια να μπει ένα τέλος στην πλαστική ρύπανση. Οι νέες εκδόσεις του Stan Smith σηματοδοτούν την πορεία της Adidas προς ένα βιώσιμο μέλλον για τη βιομηχανία της μόδας, διατηρώντας το διαχρονικό design και το εμβληματικό του σχέδιο, το οποίο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Πάμε να σας μιλήσω σήμερα για 4 τρόπους που μπορείτε να συνδυάσετε σωστά το φαρδί σακάκι, το οποίο βρίσκεται σίγουρα στην ντουλάπα σας. Θα δούμε και φωτογραφίες για να πάρετε και έτσι πιο πολλές ιδέες, καθώς μπορείτε να το επιλέξετε σε ένα καρό ή σε ένα μονόχρωμο. Ανάλογα και το τι έχουμε ήδη, βέβαια. Με ένα παντελόνι σε κλασική γραμμή, με το φόρεμα, το τζιν ή τη φούστα, σας ταιριάζει, παιδιά, με όλο αυτό το παλτό και είναι και της εποχής. Δηλαδή, είναι αυτό που ούτε πάρα πολύ κρύο κάνει τώρα, ούτε σκάμε από τη ζέστη, αλλά δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από αυτό και είναι και πάρα πολύ stylish. Πάμε να δούμε στην πρώτη φωτογραφία. Καθώς το βλέπουμε πώς συνδυάζεται με ένα απλό maxi φόρεμα, με ένα μονόχρωμο δηλαδή σακάκι, με μια άνετη γραμμή, πάρα πολύ casual και άνετο. Πάμε να δούμε στη δεύτερη φωτογραφία, με πάρα πολύ εντυπωσιακές πάνω από το γόνατο μπότες. Έχουμε και τη τσάντα συγκεκριμένα που μπορούμε να συνδυάσουμε στο αντίστοιχο κίτρινο χρώμα. Είναι ένα λευκό κλασικό shirt dress από μέσα και ένα καρό σακάκι, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία, όπου το βλέπουμε το σακάκι σε μια εκδοχή κουστούμιου με wide leg παντελόνι. Και τέλος, μπορούμε να το συνδυάσουμε με το ρομαντικό, με ένα αρκετά ρομαντικό φόρεμα το οποίο έχει έτσι και prints και είναι και πολύ ανοιξιάτικο, με σακάκι σε oversized γραμμή. Πάμε στο πρώτο μας break και να απολαύσουμε την Έλενα Τσακρινού στο El Diablo. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion και έχει έρθει η ώρα να αναλύσουμε celebrity Instagram accounts, αλλά λίγο πριν πάμε εκεί και τα σχολιάσουμε, θέλω να σας μιλήσω για τα Adidas Originals, τα οποία παρουσιάζουν το Stan Smith Forever. Η Adidas, παιδιά, αφιερώνει ένα από τα πιο εμβληματικά της sneaker στην προσπάθεια να μπει ένα τέλος στην πλαστική ρύπανση. Οι φετινές εκδόσεις είναι κατασκευασμένες από λευκό prime green στο επάνω μέρος, δηλαδή από μια σειρά ανακυκλωμένων υλικών υψηλής απόδοσης που βρίσκεται τοποθετημένο πάνω σε μια λευκή εξωτερική σόλα από ανακυκλωμένο λάστιχο με ivoir γραφική στη γλώσσα του παπουτσιού ή σχέδια εμπνευσμένα από τον πλανήτη Γη, με το tab στο πίσω μέρος να το βρίσκουμε σε πιο ανοιχτό πράσινο. Πάμε να δούμε την Αθηνά Οικονομάκου, η οποία, παιδιά, ποζάρει μπροστά από μία φραγκοσικιά και έχει ένα πάρα πολύ όμορφο τζιν παντελόνι που φοράει και μια αρκετά αέρινη λουλουδένια μπλούζα. Στα μαλλιά της έχει κάνει πλεξούδες και τη βρίσκουμε άκρος ανοιξιάτικη. Ακολουθεί η Σταματίνα Τσιμτσιλή, που μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι ο total denim look, αλλά στην πραγματικότητα φοράει μια τζιν φούστα και από πάνω ένα πουκάμισο, παιδιά, με φραμπαλάκι, έτσι αρκετά εντυπωσιακό και γιακά, όπως είπαμε και χθες, το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ όμορφο και το ύφασμα που είναι έτσι λεπτό το κάνει ανοιξιάτικο. Οι μπότες, βέβαια, που είναι τόσο ψηλές, είναι οριακά ανοιξιάτικες, αλλά εμάς μας αρέσει. Πάμε και τέλος στη Βίκυ Καγιά, η οποία φοράει ένα πουκάμισο μαζί με το τζιν της, το οποίο, παιδιά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, καθώς έχει πολύ φουσκωτά μανίκια και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί δίνει μια έτσι πάρα πολύ αέρινη μορφή στο look της. Και έχει έρθει η ώρα, τόσα denim είπαμε, πάμε να τα δούμε τα total denim, τα look, καθώς η Bella Hadid και η Khloe Kardashian φόρεσαν αυτό το τουξέντο outfit που σας είχαμε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή που είναι όλα denim. Θα διαλέξω της Khloe Kardashian γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κόψιμο του κορσέ που σταματάει εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Από πέρυσι, παιδιά, βλέπω αυτού του κοψίματος τους κορσέδες πάρα πολύ. Πέρυσι το καλοκαίρι συγκεκριμένα. Οπότε ψηφίζω Khloe Kardashian, μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι ότι δεν μου αρέσει και τις φίλη μας δίπλα, της Bella Hadid, αλλά δεν μου αρέσει που κατεβαίνει μέχρι κάτω.
κάτω ο κορσές, ενώ όταν κόβεται πιο ψηλά, για μένα είναι πιο εντυπωσιακός. Πάμε σε ένα break και να απολαύσουμε την Billie Eilish στο No Time To Die και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο Mod for Fashion και έχει έρθει, παιδιά, η ώρα και η στιγμή να σας αποκαλύψω το Fashion Music Icon της εβδομάδας, την Avril Lavigne, που, παιδιά, έχω να σας πω ότι είναι η αγαπημένη μου εφηβική τραγουδίστρια, να το πω. Όλη μου η εφηβεία, όλο μου το δωμάτιο του παιδικού είχε αφήσει της, είχα όλα της τα CD-α, τα CD, και γενικά όλο μου το στυλ εξελίχθηκε πάνω σε εκείνη. Οπότε θα δω πάρα πολλές ομοιότητες, παιδιά, σε αυτές τις φωτογραφίες, θα σας αναλύσω και εγώ ίδια. Πριν όμως μιλήσουμε για τις εμφανίσεις της Avril Lavigne, πάμε να σας πω για τον τέλειο διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει στο προφίλ μας στο Instagram του MAD TV, που αυτό που έχετε να κάνετε εσείς είναι να ακολουθήσετε τα βήματα, παιδιά, του διαγωνισμού, καθώς ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα ολοκένουργιο ζευγάρι Adidas Stan Smith. Πάμε να δούμε την Avril Lavigne στην πρώτη φωτογραφία, καθώς είναι στο UNICEF Masquerade Ball το 2019 και, παιδιά, φοράει ένα μεταλλικό γλιτερωτό outfit, μία χόλο με σκελετό φούστα και πάρα πολύ έντονες δίσκο μπότες. Επίσης φοράει, παιδιά, και περούκα, έχω να σας πω, η οποία είναι έτσι ασημένια με πρασινοτήλ κατάληξη. Είναι μια εμφάνιση που δεν μας συνηθίζει η Avril Lavigne, τουλάχιστον της εποχής που εγώ είχα το κόλλημα και παρακολουθούσα. Και πάμε να τη δούμε το 2011 στο κόκκινο χαλί, όπου φοράει, παιδιά, ένα vintage Julien McDonald φόρεμα στα Brit Awards. Γενικά θα τη δείτε ότι δεν φοράει δεν φοράει outfit τα οποία συνηθίζουμε να βλέπουμε σε κόκκινο χαλί. Γενικά σε όλες τις εμφανίσεις είναι λιγάκι διαφορετική. Πάμε στα American Music Awards 2007, όπου φοράει ένα μπρονζέ φόρεμα με μαύρα τακούνια στα... το 2007, νομίζω το είπα. Αρκετά εντυπωσιακή, έχει και το... την τούφα της, την φούξη, είναι εποχές girlfriend αυτές. Τίποτα, είναι αυτό, είναι πολύ κλασικό το φόρεμα το οποίο φοράει. Δεν λέμε ότι είναι εντυπωσιακό, ότι wow, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τη βλέπουμε έτσι αρκετά συγκρατημένη στις εμφανίσεις της. Κάτι σε αντίθεση με αυτό που θα δούμε τώρα, το 2019. Παιδιά, είναι στα Radio Disney Music Awards, που φοράει ένα πάρα πολύ εθέριο... Δεν είναι φόρεμα, είναι σαν ολόσωμη φόρμα, το οποίο από πάνω έχει μια τεράστια κάπα, το οποίο μπορεί να σκεπάζει σαν μια νεράιδα, παιδιά, είναι. Πάρα πολύ όμορφο και ασυνήθιστο και για εκείνη, με πάρα πολλά αξεσουάρ κολλιέ εδώ πέρα, μπροστά στο μπούστο. Τέλος, την βλέπουμε στα American Music Awards 2010, στο κόκκινο χαλί, όπου φοράει ένα φόρεμα με ένα print ασπρόμαυρο, βραχιόλια στα χέρια, μεταλλικά, κλασικά από αυτά τα οποία φοράει και μας συνηθίζει, και έχει τις δύο μπροστινές της τούφες βαμμένες παστέλ ροζ που αγαπάμε. Πάμε να την απολαύσουμε στο αγαπημένο μου Complicated και επιστρέφουμε μετά το break. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion και έχει έρθει η ώρα για τα αγαπημένα μας beauty tips. Παιδιά, σήμερα θα σας δείξω ένα προϊόν, το Mega Last Stained Glass, αυτό εδώ πέρα, από Wet n Wild, το οποίο, παιδιά, είναι ένα lip gloss, το οποίο δίνει ένα τέλειο γυαλιστερό, να το πω έτσι. Αποτέλεσμα, βγαίνει και σε 6 αποχρώσεις και έχει και διάρκεια, παιδιά, για gloss. Πάρα πολύ καλή διάρκεια. Φυσικά μπορείτε να το βρείτε στο spourascosmetics.gr. Και έχει έρθει, παιδιά, η ώρα να σας χαιρετήσω, καθώς πλέον η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος. Σας ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6.30 ώρα. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια, εσείς τα παιδιά του YouTube, ποιο από τα outfit τα οποία δείξαμε σήμερα είναι το αγαπημένο σας. Τα φιλιά μου, λοιπόν, από μένα, και τα λέμε αύριο. Γεια σας!